Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Ένα καινούριο όραμα γέμιζε το είναι του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ελπίδα του ήταν η Αθήνα. Εκεί, ναι, σίγουρα, θα έβρισκε αλήθεια και γνώση. Εκεί θα αναπαυόταν επιτέλους το πνεύμα του. Κι αν είναι αλήθεια πως το διάστημα της αναμονής και της ελπίδος είναι γλυκύτερο από ό,τι ακολουθεί, τότε ασφαλώς ο Βασίλειος έζησε ωραίες βραδιές, εφορότατες νύχτες, περιμένοντας τη μεγάλη συνάντηση, την είσοδο στον παράδεισο της γνώσεως. Οι γονείς του πάλι πρόθυμοι αδιαφορούσαν για το κόστος των σπουδών του, γιατί ενδιαφέρονταν πολύ για την προκοπή του γιού τους. Η ιστορική εμέλεια είδε όλες τις ανάγκες της περίστασης με το θοπευτικό της βλέμμα. Τα φρόντισε όλα και ο Βασίλειος ξεκίνησε. Στην καρδιά του πήρε κάτι από τη λύπη του αποχωρισμού, από τα δάκρυα της μητέρας Εμέλειας και προπαντός από τις προσδοκίες και τις ελπίδες της. Οι δικοί του υπέμειναν καρτερικά και τη δοκιμασία αυτή, γιατί διαισθάνονταν πως το καμάρι τους έπρεπε να προετοιμαστεί για μεγάλο άθλημα. Ο Βασίλειος δεχόταν τις θυσίες των δικών του, γιατί τον έπνιγε το χάος της γνώσεως. Δεν μπορούσε στην εποχή των 20 χρόνων του να έχει συνείδηση της θείας οικονομίας, την οποίαν εκπλήρωνε. Το ταξίδι αυτό ανήκε στη διαδικασία της προετοιμασίας του. Έτρεχε με ορμή στο δρόμο που του χάραξε ο Θεός, χωρίς να συνειδητοποιεί τη θειότητα αυτού του δρόμου. Σημασία είχε ότι έτρεχε στον αναγκαίο του το δρόμο, δηλαδή στο σωστό δρόμο. Βρισκόμαστε στο έτος 350 ή 351. Στο λιμάνι του Πειραιά πλησιάζει ένα καράβι που φέρνει εμπορεύματα και εμπόρους, αλλά και μερικούς νέους μικρασιάτες που θα σπούδαζαν στην Αθήνα. Ένας από αυτούς ήταν ο Βασίλειος. Επιτέλους φτάνει εις Αθήνας Χρυσάς, στην πόλη των ωραίων του νεανικών ονείρων, στην πόλη που ήταν λογίων έδαφος, κατοικία της επιστήμης. Στέλνεται εδώ από το Θεό και την απριστία της γνώσεως, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος,
που δίνει πολλές πληροφορίες για τη ζωή των φοιτητών στην Αθήνα, για τη σχέση και τη θεία φιλία του με τον Βασίλειο, για μερικά περιστατικά γύρω από τον ερχομό και τη διαμονή του Βασιλείου στην Αθήνα και για το είδος των σπουδών που έκαναν εκεί. Ο Γρηγόριος όμως μπορεί να ήταν πολλά και σπουδαία πράγματα, αλλά δεν ήταν ιστορικός. Όσα χρήσιμα καταγράφει για την εποχή των σπουδών του Βασιλείου στην Αθήνα, τα καταγράφει για να εξηγήσει στους Κεσαρείς, που τον άκουγαν τότε το έτος 382, πώς δημιουργήθηκε η θεία φιλία του με τον μακαριστό επίσκοπό τους Βασίλειο. Ο Αττικός νόμος. Η έλευση του Βασιλείου στην Αθήνα δεν ήταν φυσικά μυστική. Οι γονείς και ο ίδιος φρόντισαν να ειδοποιήσουν συμπατριώτες και φίλους στην Αθήνα για να διευκολύνουν την εκεί τακτοποίησή του. Άλλωστε, μόνη της η φήμη πρόλαβε το Βασίλειο. Πολλοί συζητούσαν το όνομά του, άλλοι γιατί τον είχαν συμμαθητεί στην Νεοκεσάρια ή στην Κεσάρια και άλλοι επειδή άκουγαν για τις εκπληκτικές επιδόσεις του, όπου και αν φίτησε. Ο θεολόγος Γρηγόριος, που γνώρισε το Βασίλειο στην Κεσάρια και που μετά σπούδασε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και στην Αλεξάνδρεια, είχε φτάσει στην Αθήνα πριν από το Βασίλειο για τον ίδιο φυσικά σκοπό. Αυτός λοιπόν, όπως και τόσοι άλλοι, γνώριζε την έλευση του Βασιλείου και έκανε τις αναγκαίες προετοιμασίες. Γνωρίζοντας την αγωγή, το ήθος και προπαντός την αδιάγνωστη εσωτερική αυταρχικότητα του Βασιλείου, μίλησε στους άλλους φοιτητές και τους παρακάλεσε να μην εφαρμόσουν στην περίπτωση του Βασιλείου τον Αττικό νόμο, όπως τον έλεγαν. Ο νόμος αυτός ήταν μια φοιτητική συνήθεια, σύμφωνα με την οποία οι παλαιότεροι φοιτητές παραλάβαιναν τον εφερμένο, τον ξεναγούσαν και συγχρόνως του έκαναν 1002 πειράγματα, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε περισσότερο χοντρά και κάποτε χυδαία. Εν πομπή τον οδηγούσαν μέσα στην αγορά, στο λουτρό, όπου τον τρόμαζαν με κρότους και φωνές, για να τον αφήσουν ύστερα ελεύθερο. Αυτά γίνονταν για να σπάσουν το ηθικό του νεοφερμένου και να τον κάνουν υποχείριο των παλαιότερων. Ο Γρηγόριος όμως είχε πείσει τους φοιτητές να κάνουν εξαίρεση στην περίπτωση του Βασιλείου, να μην εφαρμόσουν τον νόμο τους. Και φαίνεται πως δεν δυσκολεύτηκε πολύ, γιατί πολλοί από αυτούς είχαν κιόλας ακούσει για την πολύ σοβαρότητα του νέου σπουδαστή και τους ήταν ήδη σεβαστός. Έτσι ο Γρηγόριος παρέλαβε μόνος του το Βασίλειο από τον Πειραιά και τον οδήγησε στο σπίτι που θα έμενε. Το περιστατικό του το έγινε το προήμιο της μεγάλης φιλίας των δύο φοιτητών, που περιγράφεται από τον Γρηγόριο με άπειρη τρυφερότητα. Στο πνεύμα δύο νέων 20 ετών γεννιέται ο πνευματικός δεσμός που θα γίνει σύμβολο και μέτρο φιλίας. Οι πνευματικοί άνθρωποι, οι διάκονοι του λόγου και του στοχασμού, θα μετρούν πλέον τις φιλίες τους με τη φιλία που άρχισε το 350 στην Αθήνα ανάμεσα σε δύο καπαδόκιες φοιτητές, ανάμεσα σε δύο φορείς του νέου για τότε πνευματικού κόσμου, δηλαδή της Εκκλησίας.
Η Αθήνα ήταν το πιο ανθυρό κέντρο γραμμάτων και τεχνών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν ο αναγνωρισμένος τόπος συναντήσεως ρητόρων και φιλοσόφων. Ήταν το επιστέγασμα των ανωτέρων, θα λέγαμε σπουδών. Όποιος ήθελε να αποκτήσει την τέλεια παιδεία της εποχής, έπρεπε να έρθει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει τους φημισμένους διδασκάλους της. Αυτονόητο λοιπόν ότι συγκεντρώνονται γύρω από την Ακρόπολη σπουδαστές από όλες τις φυλές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερα πολλοί ήσαν οι φοιτητές που προέρχονταν από τις ανατολικές επαρχίες του κράτους, τη Μικρασία, την Αρμενία, τη Συρία. Αυτό φανερώνει την έντονη δίψα των επαρχιών τούτων για τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και τη βαθιά διείσδυση της ελληνικής γλώσσης και του ελληνικού πνεύματος σε αυτές. Ενδεικτικό της επικρατήσεως της ελληνικής γλώσσης στις ανατολικές επαρχίες και μάλιστα στη Μικρασία είναι ότι δύο διάσημοι δάσκαλοι της εποχής που ήσαν στην Αθήνα ήταν ένας από την Προύσα της Βυθινίας, ο Ημέριος, και ένας άλλος από την Καπαδοκία, ο Προαιρέσιος, μάλιστα καταγόταν από την Αρμενία. Έτσι, δεν είναι περίεργο πόσο ο Βασίλειος βρήκε στην Αθήνα πολλούς Ανατολίτες και μάλιστα Ποντίους, Καπαδόκες, Μικρασιάτες γενικά και Αρμένιους. Όλοι αυτοί σχημάτιζαν συνήθως ομάδες και συντροφιές ιδιαίτερες, καταφυλές και εθνότητες. Συχνά οι ομάδες αυτές σχηματίζονταν για την προβολή ενός δασκάλου, ήσαν οι κεκράκτες του, θα λέγαμε. Μια τέτοια εθνική ομάδα φοιτητών πλησίασε το βασίλειο λίγες μέρες μετά την άφηξή του. Ήσαν όλοι Αρμένοι και μερικοί γνωστοί του από τα σχολεία της Νεοκεσάριας και της Κεσάριας. Είχαν έρθει στην Αθήνα πολύ πριν από αυτόν. Γνώριζαν τις ικανότητες, την οξύνια και ευρυμάθεια και την ετοιμότητά του. Δεν λησμονούσαν ότι στην Κεσάρια προπαντός αυτός κατήχε τα πρωτεία σε όλα τα μαθήματα, κάτι που έθιγε την εθνική τους φιλοτιμία. Θεώρησαν λοιπόν την περίσταση κατάλληλη για μια σίγουρη ρεβάνς. Ασκημένοι πλέον αυτοί περισσότερο καιρό στη ρητορική, θα μπορούσαν να τον κατατροπώσουν σε ανοιχτή συζήτηση. Θα μπορούσαν να τον ταπεινώσουν στα μάτια των φοιτητών που είχαν κιόλας επηρεαστεί από τη φήμη που τον συνόδευε. Η συζήτηση άρχισε. Εξελισσόταν με τους κανόνες της ρητορικής. Η τεχνική της επιχειρηματολογίας γνώρισε εξάρσεις. Οι Αρμένοι ήσαν συνασπισμένοι. Κοντά στο βασίλειο στεκόταν ο Γρηγόριος, που άπραγος κοινωνικά όπως ήταν, δεν είχε καταλάβει το σκοπό της ρητορικής πάλης. Οι Αρμένοι επετέθηκαν συνδυασμένα. Ο Βασίλειος ευνηδιάστηκε στην αρχή. Αμύνθηκε όμως μέχρι ότου βρει καιρό να οργανώσει τα επιχειρήματά του. Σε λίγο άρχισε να κυριαρχεί και οι Αρμένοι να υποχωρούν. Την κρίσιμη αυτή στιγμή επενεύει ο αφελής Γρηγόριος και αντί να βοηθήσει το φίλο του, ενίσχυσε τους αντιπάλους του γιατί νόμισε πως μια ήττα τους θα σήμαινε την ήττα της ίδιας της Αθήνας, η οποία τους έμαθε τη ρητορική τέχνη. Τότε οι Αρμένοι με την απρόσμενη βοήθεια κέρδισαν έδαφος. Ο Βασίλειος πάσχισε να κρατήσει τη θέση του, αλλά ήταν δύσκολο. Έτσι άρχισε να υποχωρεί και η όλη συζήτηση έδειξε να ισορροπεί. Οι αντίπαλοι βάδισαν ισόπαλοι και κουρασμένοι. Κάποτε όμως ο αγαθός Γρηγόριος υποπτεύθηκε τους Αρμένιους. Κατάλαβε το σκοπό τους και έριξε το βάρο τους στο μέρος του βασιλείου και μαζί άρχισαν συντονισμένη επίθεση.
Σε λίγο οι Αρμένοι υποχώρησαν. Απογυμνώθηκαν και εγκατέλειψαν τον αγώνα, αφού δήλωσαν έχθρα στο βασίλειο, στο Γρηγόριο, και αφού τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε την Αθήνα, αφήνοντας να νικηθούν οι αθηνοτραφείς από ένα νεοφερμένο. Το επεισόδιο τούτο είχε τριπλή σημασία. Κατέδειξε την οξύνια και δικαίωσε τη φήμη του βασιλείου. Στερέωσε και βάθινε τη φιλία των δύο νέων. Γέμισε με απογοήτευση και πικρία την ψυχή του βασιλείου όμως. Το τελευταίο ζήγησε ιδιαίτερα. Η νίκη του βασιλείου ήταν εντυπωσιακή. Όλοι παραδέχτηκαν πως ήταν κιόλας ρήτορας τέλειος, πριν αρχίσει καλά-καλά να σπουδάζει ρητορική στην Αθήνα. Το όνομά του έγινε σύμβολο όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά και στους καθηγητές. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι το επεισόδιο και η νίκη του θα τον γέμιζαν χαρά, δικαιολογημένη άλλωστε. Συνέβη όμως το αντίθετο. Ενώ για λίγες στιγμές δοκίμασε ικανοποίηση, φύτρωσε μέσα του το σαράκι της απογοητεύσεως. Η μεγάλη του νίκη τον έκανε να δει τη μικρότητα των σπουδών. Ήταν βράδυ. Βγήκε από το δωμάτιο να πάρει αέρα. Ίσως να ήταν ζαλισμένος από τους ρητορικούς πάταγους των φοιτητών. Το δροσερό αεράκι που ερχόταν από τον Ημιτό τον συνάντησε κάτω από την Ακρόπολη, πιο κάτω από τις σπασμένες κολόνες που ο Θεμιστοκλής πρόσταξε να χτίσουν το τείχος της, στη σημερινή πλάκα. Γύρισε το πρόσωπο κατά το σκοτεινό βράχο με τα πολλά μελίσια. Το ευρύ και όρθιο μέτωπό του δέχτηκε την ανακούφιση από τη δροσιά. Έκατσε κατά γης, μη και παρασυρθείς ονειροπολήματα. Έπιασε με τα δύο του χέρια το κεφάλι του, λες και φοβόταν μην αφηνιάσει ο νους του. Συνάχθηκε στον εαυτό του και ηρέμησε απόλυτα. Τότε είδε καθαρά. Το φωτεινό όραμα της Αθήνας γκρεμιζόταν μέχρι που σοριάστηκε στη θέμελα. Το όραμα που τον έκανε να ψηφίσει το χωρισμό των δικών του, τα μεγάλα έξοδα του πατέρα, τα δάκρυα της συγκρατημένης εμέλειας. Το είναι του στη μακρινή Καπαδοκία γέμιζε από ό,τι μεγάλο θα ήθελε να βρει στην Αθήνα. Και εδώ δεν βρήκε παρά μόνο ψίχουλα. Οι Αρμένοι δεν ήσαν μικρόνοες. Πήραν ό,τι μπορούσε να τους δώσει η Αθήνα. Φάνηκαν όμως μικροί και αυτό έχει σημασία. Ο βασίλειος για πρώτη του φορά δοκίμασε τις πίκρες του μεγάλου άντρα. Θέλοντας και μη ο μεγάλος βλέπει τα πράγματα με τα δικά του μάτια και όλα μπροστά στη μεγαλοσύνη του είναι μικρότερα. Όσο ψηλότερο είναι το κριτήριο ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερα λάθη διαπιστώνει γύρω του. Αυτό έπαθε ο βασίλειος. Δεν έφταξε μόνο που περίμενε από την Αθήνα περισσότερα από όσα εκείνη μπορούσε να δώσει. Έφταξε προπαντός ότι ο ίδιος είχε πολύ ανεπτυγμένη ευαισθησία. Ο ίδιος αποτελούσε μέτρο πολύ πιο πάνω από το μέτρο, από το μέσο όρο. Και ό,τι έβλεπε ήταν απλώς μέσος όρος. Βατή κατάσταση. Έλειπε το υπηκό για επικές επελάσεις. Είχε κι αυτός το δικαίωμα να προσδοκά κάτι περισσότερο από ό,τι είχε, από ό,τι ήταν ο ίδιος. Δεν είχε βέβαια συνείδηση της διαδικασίας αυτής. Δεν παρακολουθούσε το φοβερό αυτό νόμο στο πνεύμα του και γι' αυτό αναρωτήθηκε με τρόπο συγκλονιστικό. Γιατί λοιπόν ήρθα στην Αθήνα?
Τι νόημα έχει το πολύ μοχθό και πολύ έξοδο ταξίδι μου στην Αθήνα? Στην Αθήνα που έγινε για μένα κούφια ευτυχία, εντός εισαγωγικών κενή μακαρία. Τα ερωτήματα αυτά δεν ήσαν της καρδιάς του, δεν ήσαν του μυαλού του, δεν ήσαν του είναι του ολόκληρου. Γι' αυτό αναστατώθηκε και συγκλονίστηκε. Το κυρίεψε δυσθυμία, μελαγχολία, δυσφορία για όλα αυτά. Εκεί σκυμμένο και απογοητευμένο τον βρήκε ο φίλος του Γρηγόριος, που κατάλαβε το δράμα που είχε παιχθεί στο ευαίσθητο αλλά και μεγαλεπίβολο πνεύμα του βασιλείου. Στάθηκε κοντά του με αγάπη. Δεν ήταν ώρα για μεγάλες κουβέντες. Του είπε απλά λόγια. Η Αθήνα έχει να δώσει αρκετά πράγματα, περισσότερα από εκείνα που έδειξαν οι φοιτητές από την Αρμενία. Και αυτοί ακόμη έχουν κάτι καλύτερο μέσα τους από αυτό που έδειξαν. Η παιδεία είναι πράγμα που δεν μαθαίνεται γρήγορα. Όσο κανείς αφοσιώνεται, τόσο και κάτι παίρνει. Τα λόγια αυτά του φίλου του, ποιητή και προπαντός η ζεστή παρουσία του, σήκωσαν λίγο-λίγο την πάχνη της δυσθυμίας από το πνεύμα του βασιλείου. Ο νέος άνδρας άρχισε να συνέρχεται και η ζωή στην Αθήνα πήρε πάλι το δρόμο της. Από την ώρα εκείνη οι δύο νέοι κατάλαβαν κάτι πολύ βασικό. Ο καθένας μπορούσε να δίνει στον άλλον. Ο ένας είχε ανάγκη τον άλλον. Είναι μια σχέση που βαθαίνει χωρίς όρια και θα τελειώσει με το θάνατό τους. Την άλλη μέρα ο Βασίλειος συνάντησε πάλι τον Γρηγόριο, τον οποίον ξαναευχαρίστησε για τη θέσινο βραδινή του συμπαράσταση. Κάθισαν στο απέριτο ανάκλυντρο και η συζήτηση πήρε χαρακτήρα εξομολογητικό. Ο φθινοπορεινός ήλιος έμπαινε από τα μικρά παράθυρα και όλα μέσα στο δωμάτιο ήσαν φωτεινά. Η ατμόσφαιρα ήταν καθαρή και απρόσβλητη από ρηχούς συναισθηματισμούς. Οι δύο νέοι άνδρες εξέφρασαν αυτό που κιόλας ζούσαν. Τη φιλία που ένας αισθανόταν για τον άλλο.
την αγάπη που υπήρχε στον ένα για τον άλλο. Η αμοιβαία ομολογία τους έδωσε τη χαρά μιας δημιουργίας ή τουλάχιστον μιας μορφοποιήσεως. Κάτι που υπήρχε στον ενδιάθετο λόγο, καθώς τα έλεγε δύο αιώνες ακριβώς νωρίτερα ο μάρτυρας Ιουστίνος, έπαιρνε τώρα μορφή. Με την αμοιβαία ομολογία φιλίας και αγάπης ήταν σαν να υπέγραφαν συνθήκη, σαν να δένονταν με ιερά δεσμά. Συζητώντας τον ίδιο πάντα τόνο, ξεκαθάρισαν μέσα τους και ό,τι θα λέγαμε σκοπό της ζωής. Συμφώνησαν ότι ο σκοπός τους είναι η φιλοσοφία. Στον όρο βέβαια αυτό έδιναν δικό τους περιεχόμενο. Με τους δύο αυτούς ιερούς άνδρες οριστικοποιείται το νέο περιεχόμενο του όρου. Φιλοσοφία λοιπόν θα σήμαινε στο εξής για αυτούς το να ζει κανείς τη ζωή του Χριστού, να αγωνίζεται για τις χριστιανικές αρετές. Ακόμη ειδικότερα φιλοσοφία και φιλοσοφικός βίος θα σήμαινε θεολογία ή και άσκηση και ασκητικός ή μοναχικός βίος. Η ζωή όμως αυτή του ασκητισμού ζητούσε πολλά και πριν απ' όλα θεμελιακή διαφοροποίηση από τη ζωή που έκαναν οι εθνικοί συνάδελφοί τους. Η Αθήνα ήταν σχεδόν τελείως εθνική. Το σαγηνευτικό περιβάλλον των δύο νέων ήταν βασικά παγανιστικό. Έπρεπε λοιπόν όχι μόνο να αρνηθούν οι δύο νέοι φοιτητές το περιβάλλον τους, μα και να δημιουργήσουν καινούριο. Με άλλα λόγια, να γίνουν φορείς και εκφραστές νέου τρόπου ζωής για την Αθήνα. Για να το κατορθώσουν αυτό, έπρεπε να αγωνίζονται διπλά. Να αγωνίζονται κοντά, δίπλα-δίπλα ο ένας τον άλλον. Ο ένας να παίρνει κουράγιο από τον άλλον. Ο ένας να εμπνέεται από τον άλλον. Έτσι αποφάσισαν να συγκατοικήσουν. Ο Βασίλειος λοιπόν συγκάτοικος του Γρηγορίου. Ο τελευταίος βεβαιώνει ότι ήταν ομόστεγοι, ότι έτρωγαν το ίδιο φαγητό, είχαν το ίδιο πνεύμα και τον ίδιο σκοπό. Συνεχώς μεγάλωναν, θέρμαιναν και στερέωναν τη μεταξύ τους αγάπη. Μια αγάπη που ξεπερνούσε κάθε μυθική παράστασή της. Αυτά βέβαια δεν σήμαιναν καθόλου μείωση της επιδόσεως και των δύο στην επιστήμη. Εργάζονταν με ζήλο και πάντα πρότευαν. Μόνο που η επιθυμία του καθενός ήταν πρώτος να γίνεται ο άλλος. Καθηγητές και συμφοιτητές το είχαν πάρει απόφαση. Πρώτος θα ήταν ένας από αυτούς τους δύο. Και ο καθένας χαιρόταν ανυπόκριτα όταν η διάκριση δινόταν στον άλλο. Τόσο πραγματική και βαθιά έγινε η φιλία τους, που οι δύο τους φαίνονταν σαν δύο σώματα σε μια ψυχή. Μολονότι ο ξένος δικαιολογημένα δυσκολεύεται να καταλάβει την ταυτότητα τούτη, που πάντως ήταν πραγματική. Από τα μάτια των δύο φίλων δεν χανόταν ούτε στιγμή ο μεγάλος σκοπός. Η αρετή, η ζωή που οδηγεί στην ουράνια μακαριότητα. Στον αγώνα τους αυτό και μολονότι κοινός δεν έπαβε να είναι προσωπικός, χρειαζόταν πρότυπο, κανόνα και καθοδήγηση. Αυτό τους έλειπε στην Αθήνα. Ή τουλάχιστον δεν το έβρισκαν στο βαθμό που οι απαιτητικοί νέοι ζητούσαν. Γι' αυτό και ο ένας
απευθυνόταν στον άλλο. Το ανεπτυγμένο αισθητήριό τους δεν θα τους γελούσε. Ο καθένας τους λοιπόν έγινε κανόνας και μέτρο για τον άλλον. Ο καθένας τους χρειαζόταν ένα οβά, ένα δάσκαλο, ένα πρότυπο για να προχωρεί. Και έτσι έγιναν και οι δύο αβάδες, δάσκαλοι, πρότυπα. Η κατάσταση φιλίας και αγάπης που οι δύο νέοι ανέπτυξαν δεν εξηγείται με τα κοινά μέτρα. Οι άνθρωποι μέχρι τότε είχαν γνωρίσει αγάπη, αλλά αυτή ήταν άλλου είδους, συναισθηματική, σωματική, ιδεολογική. Στην περίπτωση του Βασιλείου και του Γρηγορίου έχουμε βάθος, έκταση, διάρκεια και ποιότητα φιλίας που εκπλήσει. Η φιλία εδώ άγγιζε τα όρια της γνησιότητας και της αλήθειας. Ο Γρηγόριος φανερώνει το γνήσιο πρόσωπο και ο Βασίλειος βλέπει στο Γρηγόριο το γνήσιο πρόσωπο. Συναντήθηκαν λοιπόν δύο άνθρωποι που πάσχιζαν να καθαρίσουν το πρόσωπό τους από τα προσωπία. Την προσπάθεια διαπίστωσαν αμοιβαία. Δεν χρειαζόταν πολύ. Αφού είχαν συνείδηση του λυτρωτικού μεγαλείου του προσώπου, επόμενο ήταν να στραφεί ο ένας στον άλλο. Και έτσι γινόταν συγχρόνως αγώνας για κάθαρση του προσώπου και φανέρωση του προσώπου στο συνανθρωπό. Το μεγαλείο και η μακαριότητα της φιλίας αυτής βρίσκεται στο ότι ο Βασίλειος έβλεπε πια στο πρόσωπο του Γρηγορίου το θείο πρόσωπο. Έβλεπε τον ίδιο το Θεό, αφού το πρόσωπο είναι εικόνα του Θεού. Το ίδιο συνέβαινε και με τον Γρηγόριο. Το μεγάλο μυστικό της αληθινής φιλίας είναι δύο άνθρωποι να φανερώσουν αμοιβαία το αληθινό τους πρόσωπο, απαλλαγμένο από τα προσωπία. Η φιλία και η αγάπη αποτελούν αγαλίαση και απόλαυση πνευματική, ακριβώς γιατί βλέπει κανείς τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο που αγαπάει. Αλλιώς, δεν θα καταλάβουμε την άρρητη συγκίνηση του Γρηγορίου και τον οδυρμό του για την απώλεια του φίλου του Βασιλείου με την ευκαιρία της οποίας μιλάει για τη φιλία τους.
Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Βασίλειος, με τη βοήθεια του Γρηγορίου, ξεπέρασε την απογοήτευσή του και ισορρόπησε πνευματικά για να μπορεί να εργάζεται αποδοτικά στις σπουδές του. Η δυσάρεστη εκείνη περιπέτεια με τους Αρμένιους φοιτητές τον έκανε προσεκτικότερο από όσο ήταν πριν. Οι συντροφιές και οι παρέες ήσαν μετρημένες. Με συναδέλφους που ένιωθαν υπευθυνότητα, που είχαν σοβαρότητα και σοφροσύνη. Απέφευγε τους συναδέλφους που θορυβούσαν, αθυροστομούσαν, δημιουργούσαν θέματα για να δικαιολογούν την οξύτητα και τη στρεβλότητα του χαρακτήρος τους. Εκλεκτικός υπήρξε ακόμη και στα μαθήματα. Την ποιότητά τους έκρινε με βάση το καλό που προέκυπτε από αυτά και όχι με βάση την ευχάριστη και ίσως γοητευτική τους μορφή. Δεν αρκούσε για τον Βασίλειο να είναι ο δάσκαλος πετυχημένος ρήτορας. Έπρεπε να έδινε και κάτι σπουδαίο για να τον ακούσει. Κάτι που θα καλλιεργούσε το πνεύμα του. Η όλη ζωή του στην Αθήνα ήταν οργανωμένη με κέντρα την εκκλησία και τα μαθήματα. Ο φίλος του Γρηγόριος μας πληροφορεί με κάποια δόση υπερβολής ίσως ότι δύο μόνο δρόμους γνώριζαν οι δύο φίλοι. Αυτόν που οδηγούσε στην εκκλησία και τους ποιμένες της και που είναι ο σπουδαιότερος και αυτόν που οδηγούσε στους έξωθεν δασκάλους. Κάθε πρωί λοιπόν άκουγε στις πολλές εθνικές σχολές τους διαφόρους δασκάλους και έκανε παρέες με φοιτητές της προτιμήσεώς του. Η άλλη ζωή της πόλεως, που ήταν έντονη, σαγηνευτική, θορυβώδης και παραπλανητική, δεν κατάφερνε να τον εχμαλωτήσει. Στις εκδηλώσεις που πραγματικά διασκεδάζουν το πνεύμα, που το διασκορπίζουν δηλαδή, δεν πήγαινε. Οι γιορτές, τα πανηγύρια, τα συμπόσια και τα θέατρα δεν τον γνώριζαν. Κρίνονταν όλα με το θεμελιώδες μέτρο. Τι μπορούσε να του προσφέρουν στον αγώνα του για την αρετή? Χωρίς αμφιβολία, οι δύο φίλοι δοκιμάστηκαν πολλές φορές. Συγκινήθηκαν κάποτε από το θελκτικό περιβάλλον που ικανοποιούσε τις αισθήσεις και τις ακάθεκτες νεανικές ορμές. Λιγοθύμησαν για κάποια στιγμή στην επίθεση των αισθήσεων μπροστά σε έναν κόσμο που υποσχόταν ειδονή και τέρψη, αλλά ξεπερνούσαν την αδυναμία και τη θύελα με τη βοήθεια του σκοπού τους, που ήταν το να είναι χριστιανοί. Αυτό τους έδινε κουράγιο. Γινόταν η καθημερινή βακτηρία τους. Δρούσε σαν νικητήρια κραυγή. Η πίστη τους έδινε υπερηφάνεια. Τους έδινε τη βεβαιότητα της ενωτερότητας έναντι των άλλων ανθρώπων, έναντι όλου του κόσμου. Δεν είχαν αυτή την αλήθεια σαν χριστιανοί? Αυτοί λοιπόν γνώρισαν αληθινά τον άνθρωπο και την ευτυχία του.
Αυτοί σαν άνθρωποι κατεξοχήν και η ευτυχία τους ήταν πραγματική ευτυχία. Μόνο έτσι ζώντας και αισθανόμενος κανείς μπορεί να ξεπεράσει την πανίσχυρη σαγήνη του κόσμου, όταν δηλαδή έχει μπει σε μια δημιουργία, στον αληθινό κόσμο και γίνεται ο ίδιος δημιουργός του εαυτού του. Κάθε Κυριακή και μερικά απογεύματα έπαιρναν το δρόμο για το ναό. Ο ναός θα ήταν ίσως μια μικρή βασιλική πίσω από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Τότε σχεδόν είχαν μεταφέρει σε αυτήν από την Κόρινθο τα λείψανα του Αθηναίου επισκόπου και μάρτυρα Λεωνίδη. Στο ίδιο μέρος τον επόμενο αιώνα έχθησαν περίλαμπρη βασιλική, της οποίας ίχνη ερείπια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Τις καθημερινές έβρισκαν εκεί τους ιερείς και συζητούσαν, άκουγαν, γνώριζαν τους Αθηναίους χριστιανούς, που δεν ήσαν τότε πολύ άριθμοι. Από τους ιερείς ζητούσαν συμβουλές και άκουγαν κατηχήσεις. Τις Κυριακές πήγαιναν πάντα στη λειτουργία. Η τάξη και η προσοχή τους παραδειγμάτιζαν. Στην κρίσιμη ώρα όμως, όταν άρχιζε το φοβερό μυστήριο της σωτηρίας, η ευχαριστία δηλαδή, οι δύο νέοι έπρεπε να βγουν έξω. Και οι δύο στέκονταν με κατάνοιξη όταν άκουγαν από το ιερό βήμα τη φωνή του ιερέα «Μήτης των κατηχουμένων, η κατηχούμενη προσέλθετε». Με το αίσθημα του ανικανοποίητου στρέφονταν προς την έξοδο. Αισθάνονταν λίγο σαν να τους έβγαζαν από τον παράδεισο. Ήταν η κακή συνήθεια της εποχής να αναβάλλεται το βάπτισμα σε όσους ήδη πίστεψαν, όσο γινόταν περισσότερο. Οι Αθηναίοι χριστιανοί γνώρισαν τους δύο νέους, όμως δεν είχαν όπως φαίνεται ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Οι δύο νέοι δεν έπαβαν να είναι ξένοι από τη μακρινή Καπαδοκία, η οποία στο μυαλό του μέσου Αθηναίου ήταν μύθος και βαρβαρότητα. Παρά τα αυτά, θαύμαζαν τους δύο νέους, το Βασίλειο και το Γρηγόριο, οι οποίοι στο ναό μοιάζαν καλοδουλεμένες πρωτομές, αγάλματα όμορφα, που όμως έμεναν ημιτελή. Και οι δύο ήσαν ακόμη αβάπτιστοι. Δεν είχε γίνει μέσα τους η ριζική μεταστοιχίωση, η μεγάλη αναγέννηση. Το έξω στήλβωμα ήταν έξοχο και έλαμπε. Η έσω ύλη περίμενε την ανακαίνισή της. Θα περίμενε μάλιστα κάμποσα χρόνια. Και οι δύο βαπτίστηκαν αφού γύρισαν στην πατρίδα τους. Οι πιο αγαπημένες ώρες για τους δύο φίλους ήσαν οι βραδινές. Κλείνοντας την πόρτα τους, έκλειναν έξω κάθε τι που εμπόδιζε την προσωπική επικοινωνία τους. Το πνεύμα τους απαλλάσσονταν από τις κοσμικές αφέλειες και δινόταν αφιδόλευτα, χωρίς επιφυλάξεις. Αυτό είναι διαπροσωπική σχέση για την οποία μιλάει και η σύγχρονη ψυχολογία. Μόνο που η ψυχολογία δεν μπορεί να δώσει στον όρο το βάθος και τη στερεότητα που αυτός παίρνει στην Εκκλησία. Κάθε βράδυ λοιπόν το πρόσωπο του κάθε φίλου γινόταν ανοιχτό βιβλίο για τον άλλο. Γινόταν ολοκάθαρος καθρέπτης μέσα στον οποίο διάβαζε ο άλλος την αλήθεια. Τις στιγμές αυτές δεν θα λησμονήσουν ποτέ οι δύο μεγάλοι άνδρες. Όχι γιατί δεν θα ξανάρθουν, θα έρθουν τελειότερες μάλιστα στο ασκητήριο του πόντου όπου θα συνασκητέψουν, αλλά γιατί ήσαν οι πρώτες.
Η περίπτωση του βασιλείου στις διάφορες εθνικές σχολές της Αθήνας δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Ένα δυνατό και σπινθυροβόλο πνεύμα ανάγκαζε φοιτητές και καθηγητές να στρέψουν επάνω του τα βλέμματά τους. Όταν έκανε τις εκπληκτικές ρητορικές ασκήσεις, τους ρητορικούς αγώνες, όπως τις έλεγαν, τότε κανείς δεν άντεχε να μην τον προσέξει. Μαζί του πάντοτε και ο Γρηγόριος. Άλλη εντυπωσιακή παρουσία και αυτός. Για λόγους όμως διαφορετικούς. Ο Γρηγόριος ήταν φύση βαθιά, ευαίσθητη και ποιητική, νους ισχυρός και φιλοσοφικός, διάθεση αποφυγής της αγοράς και του κόσμου, υπακοή μόνο στις εσωτερικές παρορμήσεις του. Οι δύο αυτοί νέοι, ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος, αποτελούσαν ενιαία παρουσία που μαγνήτιζε και απόδιωχνε. Μαγνήτιζε όσους τιμούσαν το πνεύμα, απόδιωχνε όσους υπερασπίζονταν τη μετριότητά τους. Μεταξύ εκείνων που μαγνητίζονταν, πρώτοι και καλύτεροι ήσαν μερικοί χριστιανοί φοιτητές. Με πυρήνα το Βασίλειο και το Γρηγόριο, σχημάτιζαν οι παραπάνω φοιτητές την πρώτη θα λέγαμε ομάδα χριστιανών φοιτητών. Η ομάδα τούτη, φρατρία την ονομάζει ο Γρηγόριος, προκάλεσε αίσθηση στην κοινωνία των εθνικών σχολών με τους παγανιστές καθηγητές και τους πολλούς ειδωλολάτρες ή αδιάφορους για όλα φοιτητές. Ποιος ήταν η κεφαλή της ομάδος? Δεν χρειάζεται συζήτηση. Ο Βασίλειος έγινε χωρίς αντιρρήσεις αρχηγός. Αυτός ήταν και ο διδάσκαλός τους. Ο Βασίλειος είχε το χαρακτήρα του συγκρατημένου αυταρχικού. Το παρουσιαστικό του και το βλέμμα του είχαν κάτι το δημαγωγικό με την καλή έννοια. Επιβαλόταν δηλαδή χωρίς δυσκολία. Συγχρόνως όμως είχε και το χάρισμα του δασκάλου. Δεν ήταν τόσο οι γνώσεις του που εντυπωσίαζαν, όσο το ταλέντο του δασκάλου. Έθελγε το συζητητή και τον ακροατή αργότερα με την ομορφιά και τη σίγουρη διάταξη της σκέψης του. Όταν μιλούσε ο Βασίλειος, ο λόγος του είχε συγχρόνως κάλος και σιδερένια πειθαρχία. Έθελγε λοιπόν και συγχρόνως στερέωνε τον ακροατή. Τι περισσότερο θα μπορούσε να έχει ένας πολιτικός αρχηγός, ένας δικηγόρος μέσα στα δικαστήρια, ένας δάσκαλος της πανεπιστημιακής έδρας? Αρκετοί λοιπόν ενώθηκαν γύρω από το Βασίλειο και ασφαλώς εκδηλώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Κάθε φορά δηλαδή που οι συζητήσεις, τις αίθουσες και τους διαδρόμους των μικρών σχολών άγγιζαν θέματα γενικότερα, τα μέλη της ομάδος έπαιρναν θέση. Μέρα με την ημέρα η παρουσία τους γινόταν εντονότερη, αφού μάλιστα κατατοπίζονταν προηγουμένως με εισηγήσεις του Βασιλείου και πολύ ωραίες μεταξύ τους συζητήσεις. Έτσι εξηγείται το πώς η ομάδα αυτή έγινε σύντομα γνωστή στην κοινωνία των σχολών, πρώτα της Αθήνας και όλες της Ελλάδος ύστερα. Δεν υπήρχε καθηγητής και φοιτητής που να αγνοούσε τουλάχιστον την ύπαρξη αυτής της ομάδος. Προκάλεσε μάλιστα πολλές συζητήσεις και αντιμετωπίστηκε από τους εθνικούς κύκλους σαν ένα είδος πνευματικού κινήματος. Σιγά σιγά
δεν υπήρχε στην Ελλάδα σπουδαίος και αναγνωρισμένος πνευματικός άνδρας που να μην γνώριζε ή να μην άκουσε για την ομάδα, για το κίνημα. Εφόσον καθηγητές και φοιτητές εντυπωσιάστηκαν βαθιά από την ομάδα αυτή που είχε αρχηγό το Μέγα Βασίλειο, και δεν είναι υπερβολή αυτό που αναφέρει ο Γρηγόριος, η φήμη της ομάδος ξεπέρασε και τα όρια της Ελλάδος, καθώς διηγούνται άνθρωποι που άκουσαν σχετικές συζητήσεις έξω από αυτή. Όπως οι καθηγητές τους γνώριζαν, όλοι όσοι γνώριζαν την Αθήνα, έτσι και την ομάδα την γνώριζαν, όλοι όσοι άκουγαν για τους καθηγητές, δηλαδή θα λέγαμε όλος ο πολιτισμένος κόσμος. Το τελευταίο ασφαλώς είναι υπερβολή, αλλά φανερώνει νομίζουμε την αίσθηση που γενικά προκάλεσε η ομάδα στον πνευματικό κόσμο της εποχής. Από το σύνολο της ομάδας, όλος ο κόσμος διέκρινε δύο, το Βασίλειο και το Γρηγόριο. Αποτελούσαν ξύνο ρίδα, έτσι τους ονόμαζαν. Γνωστά κυρίως ήταν τα δικά τους ονόματα και ως ένα σημείο ορθό είναι να μιλάμε για ομάδα Βασιλείου και Γρηγορίου και όχι μόνο Βασιλείου. Η δημιουργία και η φήμη της ομάδος συνέβαλε πολύ στο να γίνει ο Βασίλειος γνωστός σε όλο το χριστιανικό κόσμο, προς τον οποίο 20 χρόνια μετά θα έστελνε δεκάδες επιστολές εξαιτίας των εκκλησιαστικών ζητημάτων και των κακοδοξιών. Η φήμη του είχε προηγηθεί. Το έδαφος είχε προετοιμαστεί για να ακούσει το λόγο του Βασιλείου, επισκόπου πλέον Κεσαρίας, από το 370 και έπειτα. Στην Αθήνα ο Βασίλειος επιδόθηκε με ζήλο σε σπουδές ευρύτατες. Το πρόγραμμα που ακολουθούσαν γενικά οι φοιτητές τότε, την εποχή εκείνη, σκανδαλίζει σήμερα την εξειδικευμένη εποχή μας. Σήμερα σπουδάζουμε ένα μόνο αντικείμενο με τρομακτικά λεπτολόγο τρόπο που οδηγεί στην πνευματική μόνωση. Τότε σπούδαζαν πολλά αντικείμενα με τρόπο γενικό, αφού και οι γνώσεις για κάτι ήσαν συνήθως λίγες και γενικές. Έτσι έφταναν οι νέοι σε μια γενική θεώρηση των επιστημών και της ζωής, πετύχαιναν, όπως τα έλεγαν οι Λατίνοι, την
Universitas. Γενικά όμως αυτή η θεώρηση, όταν δεν είχε ριζώσει και στην εξαντλητική γνώση μιας επιστήμης, καταντάει εγκυκλοπαιδισμός. Και είναι γεγονός πως η ανώτατη παιδεία σε όλα τα μεγάλα πνευματικά κέντρα από το δεύτερο κιόλας αιώνα ήταν εγκυκλοπαιδική. Στην Αθήνα επομένως δεν γινόταν εξαίρεση. Η περίπτωση του σοφιστή Ημέριου ήταν ενδεικτική. Από ό,τι γνωρίζουμε ήταν μόνο εκλεκτικός φιλόσοφος χωρίς να δημιουργεί. Ερμηνεύε τους αρχαίους φιλοσόφους και προπαντός τον αγαπημένο του Πλάτωνα, χωρίς να οδηγεί σε νέους φιλοσοφικούς ορίζοντες. Η τέχνη των αποδείξεων αποτελούσε την πεμπτουσία της διδασκαλίας του. Στην Αθήνα ο Μέγας Βασίλειος βρήκε να διδάσκεται το Trivium και το Quartivium. Το πρώτο περιλάμβανε διαλεκτική φιλοσοφία, γραμματική και ρητορική. Το δεύτερο αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική. Πρόκειται για τον κύκλο των γραμμάτων και τον κύκλο των επιστημών, των πιο αναγκαίων και καλλιεργημένων. Από τη σχετική περιγραφή του Γρηγορίου προκύπτει ότι ο Βασίλειος κάλυψε σχεδόν και τους δύο κύκλους, προσθέτοντας μάλιστα και την ιατρική. Από τις πρώτες ημέρες της διαμονής του στην Αθήνα ζήτησε να παρακολουθήσει ρητοροδιδασκάλους. Η ρητορική σαν ακρίβεια και οργάνωση του λόγου ανήκε στο χαρακτήρα του. Άλλωστε, η επιστήμη αυτή ήταν τότε του σειρμού. Τίποτε δεν θαύμαζαν στην εποχή αυτή περισσότερο από όσο την ρητορία. Επομένως, κάθε πνευματικός άνθρωπος θεωρούσε αναγκαία τη σπουδή της. Συνιστούσε, θα λέγαμε, το μέτρο της εποχής. Και ο Βασίλειος τη σπούδασε και διέπρεψε σε αυτή, ξεπερνώντας τους ομοτέχνους του. Δεν ήταν όμως κάτι που τον συγκινούσε. Το ήθος του δεν συμβιβαζόταν με την τέχνη που έφτανε στο σκοπό της αδιαφορώντας για τις ηθικές αρχές. Παρά τα αυτά, δεν υπήρξε ρητορικός διαγωνισμός στον οποίο να μην επρότευσε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σπουδή της ρητορικής ήταν η φιλολογική κατάρτιση. Γι' αυτό σπούδασε γραμματική, με την έννοια βέβαια της φιλολογίας, στα κείμενα των ιστορικών και των ποιητών της κλασικής αρχαιότητος. Ιδιαίτερη προσοχή έδωσε ο Βασίλειος στη φιλοσοφία. Η ζήτηση της αληθείας και τα μεγάλα πνεύματα τον συνέπαιρναν. Παρακολούθησε λοιπόν καθηγητές που δίδασκαν πρακτική φιλοσοφία και καθηγητές που δίδασκαν θεωρητική, δηλαδή ανώτερη φιλοσοφία. Παρατηρούσε όμως με το διψασμένο και ανικανοποίητο πνεύμα του ότι η φιλοσοφία ήταν κυρίως διαλεκτική. Έως ένα σημείο ήταν επιχειρηματολογία, μέθοδος για την επιτυχή κατασκευή επιχειρημάτων. Αυτό συνέβαινε γενικά στην εποχή του. Η φιλοσοφία επηρεάστηκε από την ρητορική και μεταβλήθηκε σε φιλολογία της φιλοσοφίας. Η κατάσταση αυτή στεναχωρούσε φυσικά το Βασίλειο όσο αισθανόταν την επιφανειακότητά της. Δεν τον προβλημάτιζε όμως η κατάσταση τούτη υπαρξιακά, γιατί η απάντηση στα μεγάλα προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου, της ζωής και του θανάτου, του όντος και του Θεού, ζητούσε κυρίως από την Εκκλησία
και μόνο κάποτε από τη φιλοσοφία. Γιατί ενώ τριγούσε τη σοφία του κόσμου, δεν έπαψε να ζει από τους ιερούς μαστούς της Εκκλησίας. Σπούδασε τη φιλοσοφία, μα ήταν από παιδί προσκολλημένος στην Εκκλησία. Στη μία έβρισκε χρήσιμα εφόδια, στην άλλη, την Εκκλησία, την αληθινή ζωή. Παράλληλα, ο Βασίλειος παρακολούθησε και τον κύκλο των φυσικών και πρακτικών επιστημών, αστρονομία, γεωμετρία και αριθμητική. Εδώ όμως η σπουδή του δεν ήταν εξαντλητική. Τις επιστήμες αυτές τις έμαθε όσο χρειαζόταν για να μην είναι και να μην αισθάνεται κατώτερος από αυτούς που τις είχαν σπουδάσει εξαντλητικά, όσο για να μπορεί να συζητεί με τους ειδικούς. Το τελευταίο αντικείμενό του, τη μουσική, δεν φαίνεται να τη σπούδασε ο Βασίλειος. Δεν ήταν καλήφωνος ή δεν είχε ανάλογη προετοιμασία στην πατρίδα. Ίσως ακόμη να σκέφτηκε, τι να την κάνω τη μουσική αφού θα γίνω ασκητής, ποιος θα με ακούει εκεί στην ερημιά. Αντικατέστησε όμως τη ρητορική με άλλη επιστήμη, ελάχιστα καλλιτεχνική και πάρα πολύ πρακτική και χρήσιμη, την ιατρική. Ο φίλος του Γρηγόριος μας πληροφορεί ότι σπούδασε ιατρική και γιατί του ήταν αναγκαία ένεκα του ασθενικού του οργανισμού. Θα θυμάται ο αναγνώστης αυτό που είπε ο ίδιος ο Γρηγόριος για τον νεαρό Βασίλειο, ότι δηλαδή ήταν ωραίος και εύρωστος μέχρι ότου άρχισε την ασκητική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι από την εποχή των σπουδών του στην Αθήνα και νωρίτερα εφάρμοσε άσκηση και νηστεία που εξασθένισε τον οργανισμό του ώστε να χρειάζεται συνεχώς ιατρική παρακολούθηση και φάρμακα. Πιθανότερη όμως ερμηνεία είναι άλλη. Η αυστηρή άσκηση ήρθε αργότερα, μετά το 358, οπότε κλονίστηκε οριστικά η υγεία του. Στην εποχή των σπουδών του, όταν ήταν 22 έως 25 ετών, πέρασε αρρώστια που κλόνισε κάπως την υγεία του και έκανε αναγκαία τη συχνή παρουσία γιατρού. Άλλωστε, δεν είχε νόημα από τη μια μεριά να εξαντλεί επικίνδυνα τον οργανισμό του με την άσκηση και από την άλλη να σπουδάζει λεπτομερώς την ιατρική για να θεραπεύει το σώμα που ο ίδιος εξασθένησε. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Thank you.
ύστερα από τόσες πληροφορίες που δίνει ο θεολόγος Γρηγόριος για τις σπουδές του βασιλείου και του ιδίου στην Αθήνα, θα περιμέναμε να κατονομάσει και τους καθηγητές, τους οποίους οι δύο τους άκουσαν. Δεν αναφέρει όμως κανέναν. Πιθανότερη εξήγηση φαίνεται η εξής. Οι δύο Καπαδόκες άκουσαν με απληστία καθηγητές, αλλά κανείς από αυτούς δεν έγινε πραγματικά δάσκαλός τους, οδηγητής και εμπνευστής στο δρόμο που ακολούθησαν στην έπειτα ζωή τους. Κάποιοι καθηγητές εντυπωσίασαν ασφαλώς τους δύο νέους, αλλά δεν τους συγκίνησαν βαθιά σαν δάσκαλοι προσωπικοί. Χρειάζονταν τις γνώσεις και την τεχνική των καθηγητών τους, αλλά δεν πήραν το πνεύμα τους. Δεν έγιναν φορείς της σκέψεώς τους, ώστε με καύχηση να λένε αργότερα «Είμαστε μαθητές των τάδε δασκάλων» ή ότι «Είχαμε δασκάλους τους τάδε». Δύο μεταγενέστεροι ιστορικοί της Εκκλησίας, ο Σωκράτης και ο Σωζομενός, αναφέρουν ότι οι δάσκαλοι του βασιλείου στην Αθήνα ήσαν ο Ημέριος και ο Προαιρέσιος, φημισμένοι σοφιστές και ρήτορες. Οι δάσκαλοι αυτοί, αντίπαλοι επαγγελματικά, ήσαν οι σπουδαιότεροι μεταξύ των ομοτέχνων τους κατά την εποχή που οι δύο Καπαδόκες επισκέφτηκαν την Αθήνα. Ο δεύτερος μάλιστα ήταν χριστιανός και τιμήθηκε αργότερα στη Ρώμη με Αδριάντα. Ο Βασίλειος δεν είχε απλώς ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την ανώτερη παιδεία. Είχε κυριολεκτικά πάθος. Και αυτό ακριβώς έκανε οξύτερο το πρόβλημα της στάσεώς του απέναντι της παιδείας γενικά. Ο ίδιος ήταν και αισθανόταν χριστιανός, μολονότι δεν είχε ακόμη βαπτιστεί. Γνώριζε λοιπόν καλά πως οι περισσότεροι χριστιανοί της εποχής του περιφρονούσαν την ανθρώπινη σοφία. Κάτι περισσότερο, την βδελίσονταν. Ό,τι ο ίδιος αγαπούσε πολύ, βδελίσονταν οι πολλοί χριστιανοί. Για πρώτη φορά αντιμετώπισε το πρόβλημα τούτο στην Κεσάρια, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως, πιο ήπια. Τότε τουλάχιστον έκανε βασικές σπουδές, τελείως απαραίτητες για αυτόν. Στην Αθήνα ήταν κάτι άλλο. Εδώ ήρθε για μετεκπαίδευση, θα λέγαμε, για ανώτερες σπουδές. Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος των σπουδών τούτων, τι του προσέφεραν, τι ζητούσε το χριστιανικό του πνεύμα από την παγανιστική παιδεία, αν μάλιστα σκεφτεί κανείς πως ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας πολύ μετρημένος, ένας πολύ οργανωμένος πνευματικός άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει ότι ο νερός Καπαδόκης είχε πάρει μία σαφή θέση στο κρίσιμο τούτο πρόβλημα. Ποια θέση όμως? Οι διάφορες επιστολές του εκείνης της εποχής, για να ξέρουμε τι σκεφτόταν, δεν υπάρχουν. Ο φίλος του Γρηγόριος έκανε αναφορά στο θέμα. Αυτή όμως είναι γενική και σύντομη. Αναγνωρίζει πως η Αθήνα με την παιδεία της, τα πολλά της αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών και με τους συγκοσμιαστές όλων αυτών, αποτελεί κίνδυνο για τις ψυχές των νέων. Ο ίδιος όμως ο Βασίλειος δεν κινδυνεύει καθόλου. Πέρασαν από τις συμπληγάδες πέτρες ακέραιοι, γιατί φάνηκαν μυαλωμένοι. Είχαν οπλίσει τη διάνοιά τους έτσι ώστε να μην υπόκειται, να μην υποπίπτει σε επιθέσεις της κοσμικής σοφίας. Ισχυρίζεται ακόμη ότι αυτοί όχι μόνο δεν ευλήθησαν στην Αθήνα, δεν προσβλήθηκαν δηλαδή από αυτή την
αρρώστια που υπήρχε την πνευματική, αλλά κατά τρόπο παράδοξο αυτοί οι δύο ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκαν βέβαια γιατί στερεώθηκαν πιο πολύ στην πίστη τους. Όσο γνώριζαν και σπούδαζαν την ανθρώπινη σοφία στο αθηναϊκό της κορύφωμα, τόσο ευκολότερα τη σύγκριναν με το δικό τους φρόνημα και διαπίστωναν έτσι πως αυτή είναι απατηλή, μύθος, αθεμελίωτο κατασκεύασμα. Οι λόγοι αυτοί του Γρηγορίου εκφράζουν την πραγματικότητα χωρίς να δίνουν απάντηση στο γιατί της μετεκπαιδεύσεως του βασιλείου στην Αθήνα. Δεν θα σπούδασε βέβαια την ανθρώπινη σοφία για να στερεωθεί στη Θεία Σοφία, και δεν θα σπούδασε μόνο και μόνο για να πάρει εργαλεία και τεχνική που του χρειαζόταν στην διατύπωση και την υπεράσπιση της πίστεώς του. Ο Βασίλειος επιδόθηκε με ζήλο και πάθος στην ελληνική παιδεία. Άρα κάτι δικό της τον συγκινούσε βαθιά. Κάπου σε αυτήν έβλεπε κάλος και δύναμη. Αργότερα, το 373, όπως θα δούμε, δήλωσε την απογοήτευσή του από την ελληνική σοφία. Τώρα όμως που ήταν νέος, τον συγκινούσε και τον συγκλώνιζε. Και δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Το ελληνικό πνεύμα δημιούργησε μεγάλα επιτεύγματα. Ο Βασίλειος ήταν ισχυρή διάνοια, αλλά και πολύ ευαίσθητος. Φυσικό ήταν λοιπόν να συλλαμβάνει το μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος και να συγκινείται από αυτό. Αργότερα ο ίδιος θα δώσει αποκαλυπτική ερμηνεία της ελληνικής παιδείας που θα μας εντυπωσιάσει. Το ιδύλιο του βασιλείου με την Αθήνα πλησιάζει στο τέλος του. Οι σαγηνευτικές εποχές έχουν το θλιβερό προνόμιο να τελειώνουν γρήγορα. 5 χρόνια από το 350 μέχρι το 355 δεν ήταν αρκετά να εξαντλήσουν την ανθρώπινη, ανώτερη ανθρώπινη σοφία. Ήσαν όμως αρκετά να γεννήσουν την ανάγκη για επιστροφή στη μακρινή πατρική χώρα που περίμενε με λαχτάρα το μεγάλο της τέκνο. Η Αθήνα έθελγε τον όριμο νέο άνδρα των 25 ετών, αλλά και μέσα του έκαιγε ο μεγάλος σκοπός να προσφέρει, να δημιουργήσει στην πατρίδα.
Πού θα έγερνε η πλάστιγκα? Ασφαλώς προς την πλευρά του σκοπού. Ο Βασίλειος δοκίμασε βέβαια μέσα του δισταγμούς και ταλαντεύσεις. Τελικά όμως ήταν πάντα ο ίδιος. Αυτός που κάνει πάντα το πρέπον. Αυτός που εκτελεί το πρόγραμμα που είχε ο ίδιος καταστρώσει. Η ευαισθησία του δεν ήταν αδυναμία, ήταν δύναμη να συλλαμβάνει τα μεγάλα δημιουργήματα του νου και το νόημα των καιρών. Στην πατρίδα του τον τραβούσε και κάτι ακόμα. Ήταν μία εντυπωσιακή φυσιογνωμία, ο Ευστάθιος Ευσεβίας. Η σκοπή και το πρόγραμμα του βασιλείου επηρεάζονται το τελευταίο καιρό στην Αθήνα από τη φήμη του Ευσταθίου Σεβαστίας. Ήταν ο επίσκοπος αυτός μια εντυπωσιακή φυσιογνωμία με ασκητικές τάσεις και κάπως αρχηγικό ταλέντο. Τον γνώριζε ο Βασίλειος από τα παιδικά του χρόνια, διότι ήταν φίλος οικογενειακός. Όριμος πια τώρα, ήθελε να συναντήσει το πρόσωπο αυτό, το οποίο κατά τη φήμη ενσάρκωνε την άσκηση και τον μοναχισμό που συγκινούσαν το Βασίλειο από την παιδική του κιόλας ηλικία. Άλλωστε ήταν η εποχή που η άσκηση και ο μοναχισμός έπαιρναν στην Εκκλησία συγκεκριμένες μορφές, οργανώνονταν και απαλλάσσονταν από τα θύραθεν στοιχεία τους, τον γνωστικισμό και τον νεοπλατωνισμό. Και να που ένας πατριώτης του σχεδόν έγινε φορέας αυτού του ασκητικού πνεύματος. Έπρεπε να πάει κοντά του. Πίστευε πως κάτι μπορεί να βρει στον άντρα τούτο που αργότερα θα γίνει γέροντάς του και οδηγός του, έμπιστος φίλος και αδελφός, για να καταλήξει όμως στην κακοδοξία και την συκοφάντηση του ιδίου του βασιλείου. Πήρε λοιπόν την απόφαση, επιστροφή. Αλλά δεν ήταν μόνος, μαζί του και ο Γρηγόριος. Μαζί δεν πέρασαν τις άσχημες και τις ωραίες μέρες στην Αθήνα. Μαζί θα έφευγαν για τη Μικρασιατική γη. Όλα τα είχαν σκεφτεί από καιρό. Ή για να πούμε την αλήθεια, ο Βασίλειος σκεφτόταν και αποφάσιζε. Ο Γρηγόριος σκεφτόταν και αποδεχόταν. Σε όλα πάντως ήσαν σύμφωνοι. Θα έφευγαν για την πατρίδα και πρώτη τους φροντίδα θα ήταν να ασκητέψουν, φυσικά μαζί. Τον τελευταίο καιρό πριν από την αναχώρηση, ο Βασίλειος έπεσε σε περισυλλογή. Του ήταν απαραίτητη. Έτσι κάνει ένας καλά οργανωμένος άνθρωπος. Στο τέλος μιας εποχής, μιας εργασίας, μαζεύεται στον εαυτό του, συνάγεται μέσα του και κάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς του. Τι έγινε μέσα του, τι αυξήθηκε, τι μίκρινε, τι μεγάλωσε και τι λιγόστεψε, τι ομόρφινε και τι ασκήμινε. Όλες οι γωνιές του είναι του έπρεπε να μετρηθούν, να διαπιστωθούν, να εκτιμηθούν. Για να δοθεί στη δημιουργία έπρεπε όχι μόνο να έχει δυνάμεις, αλλά και να τις ξέρει, να τις γνωρίζει καλά, να έχει ακριβέστατη συνείδηση των δυνατοτήτων του. Μετά έκανε ένα μυστικό περίπατο, ώρες βραδινές που ομορφαίνουν τα γύρω του, πέρασε από παντού.
σε ήσυχους μικρούς δρόμους, σε μονοπάτια που οδηγούσαν στα σημερινά Χαφτία, σε περιβόλια μακρινά, όπου κάποτε πάλεψε με τον εαυτό του, στον περίβολο του ναού του Ολυμπίου Διός και του Θυσίου, στη σπηλιά φυλακή του Σοκράτη, σ' όλες τις γωνιές της Ακροπόλεως, σ' όλες τις διάσημες και άσημες σχολές που άκουγε άπλιστα ακόμη κι ό,τι αρνιόταν η χριστιανική του ψυχή. Πώς άντεχε άραγε σε τόσο μεγάλες αντιφάσεις? Στο χριστιανικό ναό, εκεί που γαλήνευε το πνεύμα του και θυμόταν τη μακαρίτισσα Μακρίνα, η οποία του μάθε τα γράμματα της πίστεως. Τέλος, έφτασε η μέρα της αναχωρήσεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος είχαν τελειώσει τις προετοιμασίες τους. Το ίδιο και οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους, με τη συμπαράσταση μερικών καθηγητών, είχαν ετοιμάσει δηλαδή την καθιερωμένη γιορτή. Όποιος τελείωνε τις σπουδές του, αποχαιρετούσε με μια γιορταστική εκδήλωση καθηγητές, φίλους, συναδέλφους. Μόνο που αυτή τη φορά η γιορτή θα ήταν πιο φροντισμένη, άξια των δύο διασήμων φοιτητών της Αθήνας για πολλούς αιώνες. Είχε μέσα της αποφασιστικότητα, αλλά και έναν αέρα θλίψεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν αποφασισμένοι να φύγουν από την Αθήνα. Καθηγητές και φίλοι δεν έκρυβαν τη μελαγχολία τους γι' αυτό και διατυμπάνιζαν παντού ότι θα κάνουν ακόμη και την τελευταία στιγμή κάθε τι για να μεταπίσουν τους δύο καπαδόκες, ακόμα και βία αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στον καθορισμένο τόπο. Άρχισαν όλα καλά. Μίλησε ο Βασίλειος και αποχαιρέτησε την Αθήνα και τους φίλους του. Οι λόγοι του συγκινητικοί, αλλά μετρημένοι. Ευχαρίστησε, διαβεβαίωσε πως όλους τους αγαπάει και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους λησμονήσει ποτέ. Τα κύματα της θλίψεως κινήθηκαν βιότερα στα στήθη των παρόντων. Οι δάσκαλοι ήθελαν το καύχημά τους να μείνει στις ίδιες σχολές. Οι συμφοιτητές ήθελαν τον μεταξύ τους πρώτο κοντά τους. Τα μέλη της χριστιανικής φοιτητικής ομάδος ζητιάνευαν την παρουσία του μεγάλου αρχηγού τους, του αλάθευτου καθοδηγητή. Τα πνεύματα όμως συγκρατιόντουσαν ακόμη. Μέχρι ότου πήρε το λόγο ο Γρηγόριος. Το πνεύμα τούτο δεν ήξερε μέτρα και συγκρατημούς. Άνοιξε τις πληθωρικές βρύσες του και είπε για την Αθήνα, για τους χιλιαγαπημένους συμφοιτητές, για τις όμορφες μέρες, για το θάνατο της αναχωρήσεως, για την παντοτινή αγάπη που θα τους ενώνει. Ο Βασίλειος δίπλα του δεν έμεινε ασυγκίνητος. Ο Γρηγόριος όμως του χάλαγε την τάξη, του μπέρδευε το πρόγραμμα, γιατί τα κύματα της θλίψεως που κίνησε ο ίδιος στα στήθη των φίλων έγιναν τώρα με τους εμπρισμούς του Γρηγορίου απόφαση και απειλή. Ανταπάντησαν οι φίλοι στους προηγούμενους λόγους, αλλά παρακαλώντας, βιάζοντας τους δύο καπαδόκες να αλλάξουν απόφαση και να μείνουν. Οι τιμόμενοι την ώρα εκείνη αγκάλιαζαν τους φίλους για αποχαιρετισμό και οι φίλοι αγκάλιαζαν τους καπαδόκες για να τους μεταπίσουν. Ευχές, δάκρυα, κραυγές, αντεγκλήσεις κράτησαν πολλή ώρα. Ο Βασίλειος έμεινε ακλόνητος. Θα τηρούσε το πρόγραμμά του
και όλα τούτα τον ενοχλούσαν χωρίς να περιφρονεί βέβαια κανέναν. Ο Γρηγόριος όμως, το ευαίσθητο τούτο πνεύμα, τι θα έκανε? Θα τον λύγιζαν οι παρακλήσεις και τα δάκρυα. Θα το ενίσχυε ο σταθερός και απροσπέλαστος βασίλειος. Κλονιζόταν μεταξύ των πολλών φίλων που παρακαλούσαν και του μεγάλου βασιλείου, του φίλου του που αντιστεκόταν. Δεν θα ήθελε να στενοχωρήσει τόσο πολύ τους φίλους της Αθήνας, αλλά και πώς να αρνηθεί το μεγάλο φίλο, ή μάλλον πώς θα ζούσε χωρίς την παρουσία του. Σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ο βασίλειος ξαναπήρε το λόγο. Έπρεπε να δώσει τέλος τη σύγχυση και την αβεβαιότητα. Ήτανε σύντομος και σαφής. Οι λόγοι που τον υποχρέωναν να γυρίσει στην πατρίδα έπεισαν σχεδόν το ακροατήριο. Να πόσο του χρειαζόταν η οργάνωση της επιχειρηματολογίας που το έμαθε η ρητορική. Έκανε όλους να ξαναδιαπιστώσουν το ρητορικό του ταλέντο και να ηρεμήσουν. Έκανε όμως και κάτι άλλο απρόσμενο. Πλήγωσε, εντός εισαγωγικών, το φίλο του Γρηγόριο. Χωρίς να τον ρωτήσει, λες κι ήταν αφέντης του, τον κοίταξε, τον Γρηγόριο, και είπε στους πολλούς φίλους, «Αφού τόσο θέλετε να μείνουμε, ας μείνει ο Γρηγόριος, κρατήστε τον». Ο δυστυχής Γρηγόριος έμεινε άναυδος. Λοιπόν, έτσι, δεν λυπόταν για το δικό τους χωρισμό ο Βασίλειος? Μπορούσε να ζήσει χωρίς την παρουσία του Γρηγορίου? Έπεσε από τα σύννεφα και βολόδερνε ανάμεσα πού? Στο φίλο που τον εγκατέλειπε και στους φίλους της Αθήνας. Και τι θα τους έκανε τώρα χωρίς τη φιλία του βασιλείου? Και έγινε ακόμη πιο έρμεο όταν με τα μάτια πλέον καταλάβαινε πως το πράγμα είχε αποφασιστεί. Θα έμενε στην Αθήνα. Ζούσε τόση πίκρα και σύγχυση που δεν παρακολουθούσε πια τίποτα συνειδητά. Έγιναν τελευταία αποχαιρετισμοί και ξεκίνησαν για τον Πειραιά. Εκεί ο Βασίλειος ψιθύρισε μερικά παρηγορητικά λόγια στον Γρηγόριο, κάτι για σύντομη συνάντηση, τον αγκάλιασε, τον έσφυξε πάνω του, τον φίλησε και μπήκε σκυθροπό στο καράβι του θλιβερού χωρισμού. Στο καράβι που προμηνούσε τη μεγάλη δημιουργία στη χώρα της Καπαδοκίας.
το καράβι, ταξίδεψε αργά και με τεράστιες δυσκολίες. Τα κουπιά του χτυπήθηκαν αλίπητα με τα νερά του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου. Τα πανιά του φούσκωναν, όχι όμως από υπερηφάνεια για το μεγάλο άνδρα που έφερναν στη νοσταλγημένη του γενέτειρα. Στο μακρύ ταξίδι, ο Βασίλειος βρήκε την ευκαιρία να ανασυνάξει τον εαυτό του. Να σκεφτεί το μέλλον του, την πορεία που θα ακολουθήσει, τον τρόπο που θα αξιοποιήσει την πλούσια παιδεία του και το πλουσιότερο ταλέντο του. Παρά την προσπάθειά του όμως, δεν βρήκε διέξοδο. Δεν έδωσε λύση οριστική στο μεγάλο πρόβλημα, τι θα κάνει στην πατρίδα. Άφησε να το ξανασκεφτεί, να του δείξει ο καιρός. Μετά η σκέψη του ολόκληρη στράφηκε στους δικούς του. Τα συναισθήματα αυτά τον πλημμύρισαν, αλλά ήταν και αντιφατικά. Χαρούμενη προσμονή που θα έβλεπε την οικογένειά του. Τα πρόσωπα ένα-ένα τον γέμιζαν βαθιά ευχαρίστηση και στιγμές-στιγμές έκλεινε τα μάτια για να τα φανταστεί. Συγχρόνως όμως, ένα πρόσωπο τον έκανε να πονάει και του έσφυγε την καρδιά. Ο πατέρας του ήταν εδώ και λίγο καιρό νεκρός. Δεν θα έβλεπε την κεφαλή της ιερής οικογένειάς του. Θα έβλεπε όμως την εικόνα της αρμονίας, τη μητέρα του Εμέλεια. Αυτό θα του μαλάκωνε τη λύπη για τον πατέρα. Θα του έδινε κουράγιο να ξεκινήσει τη μεγάλη του δημιουργία. Και αμέσως θα κινούσε να συναντήσει την αδελφή του Μακρίνα, που μόναζε κοντά στα Άνισα, ήδη από το 348 μετά Χριστόν. Θα προσευχήθηκε πολύ σε αυτό το ταξίδι. Η άφηξή του σήμανε οικογενειακό συναγερμό. Μαζεύτηκαν όλοι για να τον καλωσορίσουν. Πού μαζεύτηκαν για το καλωσόρισμα? Στη Νεοκεσάρια. Στη Νεοκεσάρια, στα Άνισα. Δεν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Μάλλον όμως στα Άνισα, αφού είχε πεθάνει και ο πατέρας του που εργαζόταν στη Νεοκεσάρια. Ήρθε και η Μακρίνα. Εκείνη του έμοιαζε πολύ. Ήταν και μεγαλύτερη του. Γι' αυτό μόλις πέρασαν οι πρώτες συγκινήσεις και οι πρώτες διαχύσεις, η αυστηρή και μετρημένη ασκήτρια έκανε μερικές παρατηρήσεις στον νεοφερμένο αδελφό. Ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε πως ήταν υπερφυός επιρμένος. Πως παρά ήταν υπερήφανος για την παιδεία του και εγωιστής. Πως καταφρονούσε κάθε αξίωμα μπροστά στη ρητορία του και έβλεπε τους άλλους μικρούς. Ποιος? Αυτός που μαθήτευσε στη γερόντισσα Μακρίνα, που ήταν τόσο συνετός και φρόντιζε καθημερινά την ψυχή του. Αλλά το διακριτικό μάτι της ασκήτριας δεν θα έπεφτε έξω. Ναι, ο Βασίλειος των 25-26 χρόνων απορροφήθηκε ίσως αρκετά, θαυμάζοντας τις ικανότητές του. Αισθανόταν για όλα σίγουρος, αρκετός, επαρκής. Είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από όσο έπρεπε στο ταλέντο του, στον εαυτό του. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου».
ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.